όταν μετά από τόσο καιρό έχει ρίξει μαύρο στις ζωές μας. Από την πρώτη στιγμή, ένα γιγάντιο κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράσταση από εργαζόμενους και εργαζόμενες, άνεργους και άνεργες σε όλη την Ελλάδα, μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύμβολο αγώνα, σύμβολο αλληλεγγύης, σύμβολο αυτοδιαχείρισης, σύμβολο υπεράσπισης της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Η απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά να βάλει μαύρο στην ΕΡΤ ένα χρόνο πριν ήταν μια αντιδημοκρατική εκτροπή. Μετά, σήμερα, όλοι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Όλοι γνωρίζουμε καλά ποιοι και γιατί φήμωσαν την ΕΡΤ. Φήμωσαν την ΕΡΤ γιατί έτσι ζήτησαν οι κοινικοί τεχνοκράτες που ήταν ανθρωποθυσίες, οι τεχνοκράτες της Τρόικας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι τεχνοκράτες που ζήτησαν να έχουμε ανεργία 60% στην Ελλάδα και κρέος 200%, διότι έτσι ήθελαν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Φήμωσαν την ΕΡΤ όμως για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα στον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, διαμοιράζοντας τα ημάτια της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Φήμωσαν όμως την ΕΡΤ και για έναν ακόμα λόγο, γιατί δεν αντέχουν την πλουραλιστική ενημέρωση, δεν αντέχουν την ενημέρωση, δεν αντέχουν τη δημοκρατία. Για αυτούς η ενημέρωση είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας και τρόμου. Η ενημέρωση είναι καθοδηγούμενη. Στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ που με αυταπάρνηση δίνουν τον αγώνα, αλλά και στις εργαζόμενες, τις καθαρίστριες, μήνες τώρα δίνουν τον αγώνα για την αξιοπρέπειά τους. Και η κυβέρνηση μνημονιακή τη στέλνει στο νοσοκομείο. Πήραμε την πέρα όμως, με απάντηση θα την πάρουν. Θα ενωθούμε ακόμα περισσότερο. Θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας στην πράξη για να οδηγηθούμε στη μεγάλη, στην τελική νίκη προς όφελος του λαού μας. Η υπηρεσία της δημοκρατίας και του λαού μας να επιστρέψει, διότι η ενημέρωση είναι αξία για τον πολιτισμό μας, η πλουραλιστική ενημέρωση. Θα δώσουμε λοιπόν την υπόσχεση. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Και τώρα που αρχίζει να ρηματίζεται ο γύψος του μνημονίου, σήμερα εδώ και όλη την Ελλάδα που βρίσκονται σε συνθήκες αναξιοπρέπειας, ο αγώνας θα δικαιωθεί και θα είναι αγώνας προς όφελος των εργαζόμενων και των λαών όλης της Ευρώπης. Ο αγώνας των εργαζόμενων στην ΕΡΤ δείχνει τον δρόμο. Σύντομα θα δικαιωθούμε. Σύντομα θα οδηγηθούμε σε εξελίξεις.